Κάνουν τον Εγκίν και τον Χασάν και είναι υπόδικοι δύο πρόξενοι της Κομωτινής και της Θεσσαλονίκης. Συμφωνούν με Ντερές Καραμαλής και έρχεται εδώ ο Χατζόπουλος εκπρόσωπος του Μεντερές και σηκώνουν τη σημαία του ελληνικού προξενείου στην Σμύρνη και αθώνονται σχεδόν, βρήκανε τα διάφορα μέσα να μην τιμωρηθούν ούτε ο Εγκίν ούτε οι πρόξενοι. Όλα αυτά μετά τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Μετά από τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Συμφιλειωθήκαμε τόσο γρήγορα δηλαδή. Ναι. Ναι, και κατόπιν σηκώθηκε και πήγε κατόπιν με τα μερικά χρόνια πήγε ο Καραμαλής και ο Αβέροφ στην πόλη για να κάνουν σύμφαση. 1923, από την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα σε όλα υποχωρεί. Σε όλα υποχωρεί. Βγάλανε νεκρούς και τους μαχαίρωσαν. Κάψαν όλα στα οστοφυλάκια. Νεκροκεφαλές τις κλωτσοβολούσαν σαν να ήσαν τόποι. Ο Καντιλανάφτης τον έδεσαν, τη γυναίκα του και τα τρία κορίτσια μπροστά στα μάτια του τα εβίασαν με το αισχρότερο τρόπο. Εμόφρητες τις μεταέφεραν την άλλη μέρα στο νοσοκομείο και αυτός είχε για 4 μήνες ή το υποθεραπεία. Και γράφω μέσα στο βιβλίο μου το σπίτι της φρίκης και της βαρβαρότητας. Έσπασαν όσα σπίτια είχανε, τα σπάσανε.